στόχο την ενδυνάμωση των τραπεζών, την βελτίωση της θέσης τους και την ανάπτυξη της οικονομίας γενικά. Θα δούμε δηλαδή, κύριε Αντιπρόεδρε, αλλαγές στις διοικήσεις. Θα δούμε αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών. Εφόσον γίνουν οι αλλαγές, θα γίνουν με τον τρόπο που είπα. Θα γίνουν με δημόσια διαβούλευση και όπου υπάρχουν ιδιωτικές συμμετοχές θα ληφθούν υπόψη. Ήδη εγώ την Παρασκευή έχουμε κλείσει συνάντηση από καιρό με τους μετόχους, τους ιδιώτες, την Eurobank, τους οποίους θα ακούσω με ενδιαφέρον τις ιδέες που έχουν να πούν, με στόχο την περαιτέρω, όπως είπα, ανάπτυξη οικονομίας. Οι δηλώσεις που ακύρωσε των ιδιωτικοποιήσεων, πιστεύετε ότι έχουν δημιουργήσει μια εικόνα που έχει επηρεάσει τις ΔΕΚΟ, τις μετοχές τους, το ενδιαφέρον των ξένων, την εικόνα που δίνεται. Υπάρχουν οι αγορές και αγορές, υπάρχουν επενδυτές και επενδυτές. Αν κάποιοι επενδυτές είχαν λανθασμένα επενδύσει στην προοπτική μιας ιδιωτικοποίησης που δεν θα γίνει, είναι φυσικό να αλλάξουν στρατηγική. Η ελληνική οικονομία έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Η κυβέρνησή μας ενδιαφέρεται για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τομείς που διευρύνουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και την απασχόληση. Ετοιμάζουμε ένα μακρύ κατάλογο έργων και επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν στην Ελλάδα, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, σε διάφορους τομείς, διότι πρέπει να πω ότι πέρα από την Ελλάδα της μιζέριας και της φτώχειας, υπάρχει η Ελλάδα των δυνατοτήτων. Και εμείς θέλουμε να απελευθερώσουμε τέτοιες δυνατότητες, χτυπώντας ακριβώς τις ολιγαρχίες, τα καρτέλ και ό,τι άλλο εμποδίζει ή κλείνει αυτές τις δυνατότητες, είτε προς εγχώριους είτε προς ξένους επενδυτές. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα πάμε σε ρήξη. Ούτε ρήξη, αλλά ούτε και συνέχιση μιας πολιτικής που οδηγεί στην καταστροφή. Όπως είπαμε προεκλογικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε μια σύντομη αλλά μεστή ομιλία, την οποία παρακολώ, όποιος ενδιαφέρεται για τις πραγματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, μπορεί να τη δει. Υπάρχει φάκελος με θέσεις και προτάσεις έτοιμος ήδη από την ελληνική κυβέρνηση? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε σχέδιο. Η Ελλάδα από την Κυριακή το βράδυ είναι μια χώρα η οποία έχει τη δική της άποψη, τη δική της γνώμη, τις δικές της προτάσεις. Και βεβαίως κατανοούμε ότι και οι άλλες χώρες έχουν τα δικά τους κοινοβούλια, τις δικές τους κυβερνήσεις, και γι' αυτό μιλούμε για διάλογο. Ούτε για τσαμπουκάδες, ούτε για αμοιβαίους εκβιασμούς κλπ. Κύριε Αντιπρόεδρε, πού θα βρείτε τα χρήματα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης? Αυτό ίσως έχει δημιουργήσει κάποια παρεξήγηση και ευχαριστώ για το ερώτημα. Όταν μιλάμε ότι δεν θα μείνει κανένα οικοκυριό χωρίς ρεύμα ή χωρίς βασικά αγαθά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που παρέχουν αυτά τα αγαθά. Αυτό έχουμε προβλέψει ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με έσοδα από άλλες πηγές. Και επί τη ευκαιρία, επειδή μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομία, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΤΕ, η ΕΔΑΠ κλπ., εν πάση περιπτώσει πιστεύω να είναι κατανοητό ότι η κυβέρνησή μας θέλει να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Εστάλει λάθος μήνυμα προς το εξωτερικό, πιστεύετε, από τις αλλεπάλληλες ενδεχομένως δηλώσεις υπουργός περί κύματος ανατροπών? Έχω μια καινούρια κυβέρνηση. Έχουμε υπουργούς που για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε καθήκοντα τέτοια. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία έχει γεννηθεί μια δυναμική προσδοκιών. Ας δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Στο νέο πρόγραμμα αυτό χρηματοδότησης. Στον κύριο Ντάισεμπλουμ την Παρασκευή τι θα πείτε, κύριε Αντιπρόεδρε? Τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας για το πώς η Ελλάδα θα βγει από το διέξοδο, αλλά και η Ευρώπη θα γλιτώσει από εμάς, με την έννοια δηλαδή του να ζητούμε συνέχεια δανεικά για να τους πληρώνουμε τα προηγούμενα δάνεια. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο θέλουμε να απεμπλέξουμε τη χώρα μας καταρχήν, αλλά πιστεύουμε και την Ευρώπη. Και πρέπει να πω όμως ότι το πολιτικό κλίμα που εισπράττουμε εμείς από την Ευρώπη είναι θετικό, θα έλεγα πολύ θετικότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς από μια νέα κυβέρνηση. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μας είπατε πριν από λίγο, το θέμα της ΔΕΗ, σημαίνει νέους φόρους? Όχι νέους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει για να κάνει αναδιανομή των φόρων, αναδιανομή των φαρών και επιτέλους να λύσουμε και μερικά προβλήματα που εκκρεμούν από δεκαετίες, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια βάση που θα μας επιτρέπει να ξέρουμε τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων και να μην πληρώνουν μόνο οι αδύναμοι. Θέλω να σας πω ότι οι δύο υπουργοί μας, ο Υπουργός Οικονομίας και ο Υπουργός Οικονομικών, είναι στη διάθεση και τη δική σας, αλλά είναι και στη διάθεση ενδεχομένως ενδιαφερόμενων επενδυτών, ακριβώς για να συζητήσουμε συγκεκριμένα και να μην αφήσουμε κάποιον να παραπλανηθεί είτε από λάθος πληροφόρηση, είτε από λάθος εκτίμηση πραγμάτων, ή και από κάποιους που ενδεχομένως ιδιωτελώς
λένε αυτά τα οποία ήθελαν να συμβούν. Αυτή η συμφωνία γέφυρα για την οποία μίλησε, περιέγραψε ο κ. Βαρουφάκης, μπορείτε να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά, τι ακριβώς? Είναι πρόωρο, ισχύουν αυτά που έχουμε πει. Το μνημόνιο που υπήρχε ως τώρα για μας έχει λήξει. Το νέο πρόγραμμα το οποίο θα το υποβάλουμε, άρα υπάρχει ένα κενό και σε αυτό το κενό θα υπάρξει κάτι το οποίο θα επιτρέψει και διαπραγμάτευση να κάνουμε ήρεμα και τις όποιες εκκρεμότητες χρηματοδοτικές να τις καλύψουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι που θέλουμε και εμείς και η Ευρώπη. Λιτότητα θα υπάρξει στο μεσοδιάστημα αυτό. Έγιναν εκλογές, αποφάσισε ο λαός για αυτά. Ευχαριστούμε. Να σας πω κάτι, είναι η πρώτη φορά που μου δίνει την ευκαιρία αυτή. Αν κάθε φορά πρέπει να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, εγώ δεν θέλω να καταργήσω τους υπουργούς. Εγώ απλά θέλω να βοηθήσω στο συντονισμό του έργου της κυβέρνησης. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, υπουργούς οι οποίοι μίλησαν μέσα σήμερα στην παράδοση. Επειδή το θέμα της παράτασης. Θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί του. Στο μεσοδιάστημα λιτότητα, γιατί είναι κομβικό. Και ενώ αποφάσισε ο λαός γι' αυτά. Γεια σας. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του κ. Δραγασάκη μετά την σύσκεψη που έγινε στο